Μπέτον Αλφα. Οι καλύτεροι παίζουν εδώ. Σασί, καλή σέντρα, κεφαλιά, 1-1, ισοφαρίζει με το Λεόντσο η ΑΕΛ. Ξανά ο Σασί, η σέντρα εξαιρετική, προλαβαίνει τον Ρομπέρζο Σασί και με καρφωτή κεφαλιά θα κάνει το 1-1. Μιντίκης θα κάνει την κούρσα, κρατάει μπαλά. Ωραία κίνηση από τον Μιντίκη μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Το σουτ χαμηλά. Γκολ! Τρομερό από τον Μιντίκη. Ο πρώην της ΑΕΚ δανεικός στη Νέα Σαλαμίνα. Πετυχαίνει μια γκολάρα πραγματικά. Από πολύ δύσκολη θέση, από πλάγια θέση. Κακός υπολογισμός και του τροματοφύλακα της ΑΕΚ. Ο οποίος θα το δείτε και στο replay. Έχει φάει γκολ από την κλειστή του γωνία. Ο Μιντίκης πετυχαίνει ένα από τα πιο όμορφα και δύσκολα γκολ που έχουμε δει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Και ανοίγει το σκορ εδώ στον Τανόη Αμόχωστος για την Νέα Σαλαμίνα. 1-0, ένα υπέροχο γκολ. Ο Μιντίκης έκανε μια κρούτσα πολλών μέτρων. Ταλαιπώρησε την άμυνα της ΑΕΚ. Κοιτάξτε από πού έχει ξεκινήσει. Ήδη ξεκινήσει η κρούτσα. Το μισό δικό της. Χριστόφι έχασε για να κάνει μια ατομική προσπάθεια ανάμεσα σε πολλούς ποδοσφαιριστές και τώρα αντεπίθεση με τον Σεμέδο που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Θα ανοίξει στο Φαμπρίτσιο πολύ κοντά σε ένα δεύτερο γκολ η Αλκή και θα το πετύχει. Καταπληκτικό γκολ για την Αλκή. 1-2 στο 44. Θα σκοράρει δεύτερο γκολ ο Φαμπρίτσιο Σιμόες. Θα κάνει το 1-2 στο Γάζι Πι. Ο Νησίφορος Σταύρου σίγουρα ικανοποίηση στον πάγκο της Αλκής. Δεύτερο γκολ και σε ένα πολύ πολύ σημαντικό στάδιο της αναμέτρησης. Η αμυντική της Ομόνιας είναι σαν να κάνουν περίπατο σε αυτόν τον γκολ της Αλκής. Πάμε να ακούσουμε τον Νησίφορο. Ακριβώς πάντως το πανηγύρισε διόντως και πάλι ο Σαββασό Δαμιανού. Νομίζω ότι δικαιώνεται ακόμη μια φορά.